Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε μια πολύ πολύ αγαπημένη παρουσιάστρια, συγγραφέας, στιχουργός, πολυτάλαντη γενικότερα, πανέμορφη, τα λέει έξω από τα δόντια. Μαζί μας λοιπόν η Ναταλία Γερμανού. Γεια σου βρε Ναταλάκι, ωραίο, αγαπημένο. Τάκι μου, τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Κάτσε Ναταλία, είσαι, το είπα και το πρωί ότι είσαι η αγαπημένη μου καλεσμένη. Και φαντάζομαι, το αντιλαμβάνεσαι, ναι, το είπα. Γιατί ρε παιδί μου, είσαι άνθρωπος που έχεις πολύ ενδιαφέρον. Σαν άνθρωπος ούτως ή αλλιώς αφενός και αφετέρου είσαι άνθρωπος που μιλάς. Γιατί έχει προσωπικότητα. Ναι, αυτό, δηλαδή και έχει και γνώσεις, έχει και επίπεδο κτλ. Οπότε μιλάς. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Όμορφη πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Με φρόντισε ο κοινός μας φίλος, ο κύριος Γιαννέτος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Έχουμε να τα πούμε πόσο καιρό, ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Αλλά το ραντεβού μας... Ναι, είναι πιστό. Είναι πιστό. Πώς εγώ είσαι? Έρχομαι, εσείς να δω πότε θα έρθει. Θα πούμε κάποια στιγμή. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαιότητα, ρε παιδιά. Δηλαδή, στο σπιτικό σας εγώ έρχομαι. Λέτε και εσείς το δικό μας μια φορά. Έχεις δίκιο, ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθουμε. Κάποια στιγμή. Μαζί μας θέλεις. Και ξεχωριστά. Και ένας από τους δύο αν εκπροσωπεί στην οικογένεια, εγώ ευχαριστημένη. Ωραία, ποιον θέλεις πιο πολύ? Τη Φέη. Ωραίο. Ποιον θέλω πιο πολύ? Εγώ έχω έρθει πιο πολύ και ο Γιώργος έχει έρθει. Βεβαίως έχω έρθει. Έχω έρθει δύο φορές. Έχετε έρθει και οι δύο. Και οι δύο, βέβαια. Και έχουμε περάσει πολύ ωραία. Απλώς δεν έχουμε έρθει φέτος και πέρσι, αυτό. Ναι. Ποιον θέλεις πιο πολύ? Εσένα. Ωραία. Τέλεια. Το κλείτωσες. Καθάρισα το κλείτωσες. Εντάξει. Γιατί θέλεις πιο πολύ τη Φέη, για πες μου. Θέλω πιο πολύ τη Φέη γιατί είναι γυναίκα και μπορώ να την αξιοποιήσω με χίλιους τρόπους. Θα τη βάλω να μου μαγειρέψει, να μου φτιάξει μάσκα ομορφιάς. Δεν θα βρεις κανέναν, εγώ μπορεί. Ναι, αλλά δεν θέλω να βρίσεις. Α, γιατί όχι, και την άλλη φορά που εσύ βρίσεις πολύ ρε παιδάκι. Δεν βρίζω, λέω τη γνώμη μου ρε παιδί μου. Ναι, δεν αλλά τη λες λίγο, δηλαδή τη λες λίγο με έναν τρόπο. Ναι. Είσαι λίγο στενάχωρος μερικές φορές. Και τι το λες? Στεναχωρείς αυτό. Κόσμο. Ναι, δεν στεναχωρώ τον κόσμο. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν είπα τη γνώμη για ένα τραγούδι, είπα τη γνώμη για το τραγούδι, δεν το είπα για αυτό που το είπε. Δηλαδή, εσένα δεν σε αρέσουν κάποια τραγούδια και κάποια όχι. Το ξέρω. Εδώ λοιπόν κάνουμε, πληρωνόμαστε. Για να λέμε και τη γνώμη μας. Εγώ και στο ραδιόφωνο αυτό κάνω. Το ξέρω. Λοιπόν, δεν θες στεναχώρησα το. Δηλαδή, αν στεναχωρήθηκε, γιατί λέμε για την Ιλιάδη. Για την Ιλιάδη λέμε. Κακώς και να σου πω κάτι, θα είναι και καλεσμένο νομίζω κάποιος να έρθει. Δεν έχει θέμα. Ναι, μου το είπε ο Μανώλης. Λοιπόν, δεν έχει πρόβλημα γιατί δεν είπα κάτι κακό για αυτήν. Ίσα-ίσα είπα ότι είναι όμορφη κοπέλα, έχει καλή φωνή. Το τραγούδι αυτό για μένα ήταν. Για μένα. Υποκειμενικά, πάντα την υποκειμενική μου γνώμη λέω. Δεν σημαίνει ότι είναι θέσπατο η γνώμη μου. Τώρα, αν αυτό το πράγμα να παράγεται και γίνεται χαμός, δεν φταίω γι' αυτό. Δεν φταίς, αλλά λες μια σειρά κοσμητικών επιθέτων, ας πούμε, σκουπίδι, τουρκομπαρόκ κτλ. Και ξεχνάς ότι πίσω από αυτό το τραγούδι κρύβονται δύο άνθρωποι που το έγραψαν. Αυτοί πώς τα νιώσαν, που δηλαδή αν έλεγες ένα δικό μου τραγούδι, τι σκουπιδαριό είναι αυτό, εγώ θα βάζα τα κλάματα. Ωραία, αυτοί οι άνθρωποι που το έγραψαν λοιπόν είναι εξαιρετικοί προφανώς δημιουργοί. Ναι. Και είναι στη φιλοσοφία του Έλληνα τέτοιου είδους τραγούδια και είναι πολύ ωραίο τραγούδι για να το ακούσεις 3 το βράδυ έχοντας πει και 2 μπουκάλια ουίσκι. Πολύ ωραίο, και εγώ μπορεί να το διασκέδαζα με αυτό το τραγούδι. Δεν είναι για το Eurovision, αυτό είπα όμως εγώ. Καταλαβες. Φαντάζομαι λοιπόν τώρα το Λιάγκα και εμένα να κάνουμε μια εκπομπή, ας πούμε. Ναι. Πώς θα ήταν αυτή η εκπομπή? Εκεί μάλλον θα ήταν αυτό που κάνεις και εσύ κάπως, που προσπαθείς να κρατήσεις λίγο τις ισορροπίες. Όχι, είσαι λίγο πιο έντονη από τη Φέη, νομίζω. Εγώ νομίζω ότι εσύ μετά από ένα μήνα με τον Γιώργο θα τα κάνατε μην ποθεί. Δεν θα ερχόταν κανείς καλεσμένος. Λες εσύ. Είμαι σίγουρη. Δεν έχεις τον τρόπο του Γιώργου, αυτό είναι ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο. Αλλά θέλεις ένα τσίκ κι εσύ. Νομίζω ότι θα σε παρέσει, ρε. Υπάρχουν κάποια πράγματα που με θυμώνουν κι εμένα. Αν με θυμώσει κάτι, θα μπορεί κι εγώ να εκφραστώ. Έτσι. Απλά η διαφορά μου εμένα με τον Γιώργο είναι το εξής, ότι ο Γιώργος είναι παρορμητικός πάρα πολύ. Δηλαδή, αν κάτι του τη σπάσει, θα ανοίξει το στόμα, θα το πει κατευθείαν. Ενώ αν εμένα κάτι δεν μ' αρέσει, θα πω, προτιμώ να μην μιλήσω γι' αυτό. Αν κάτι μ' αρέσει, είμαι χύμαρος στα κοσμητικά επίθετα τα καλά. Δηλαδή, μπορεί να πω πάρα πολύ ωραία πράγματα κάτι που μ' αρέσει. Αν δεν μ' αρέσει, δεν από τίποτα. Ο Γιώργος είναι, ξέρεις, τρομερά γενναιόδωρος και στις καλές κουβέντες και στις κακές. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είναι, ναι, αλλά όμως βγάζει μια ειλικρίνεια. Δεν σημαίνει ότι είναι. Το επαναλαμβάνω για να μην πάρει ξεφύγει από τον κόσμο. Ναι. Λέω τη γνώμη μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό που είπε και καλές κουβέντες, όταν ενθουσιαστώ με κάτι, λέω ότι α, αυτό μου αρέσει. Αυτός... Γιατί είναι η γνώμη μου. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και καλό επειδή το είπα εγώ, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Ναι, συμφωνώ. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει είναι κάποιοι παρουσιαστές. Εσύ έχεις συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Οι οποίοι είναι flat. Δηλαδή, για όλα έχουν, σαφώς είναι ωραίο να έχεις ένα καλό λόγο να πεις, αλλά δεν έχουν άποψη. Εσύ έχεις προσωπικότητα. Σε ξεχωρίζω, δεν ανήκεις σε αυτούς τους παρουσιαστές. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που με θυμώνουν, οι οποίοι έχουν μονές.
Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα πρόσωπο να κάνει συνέχεια λάθη και να, συνέχεια να έχει να πει κάτι αρνητικό. Mm-hmm. Οι στιγμές μας νομίζω, έχουμε κάποιες στιγμές καλές και κάποιες αρνητικές. Δηλαδή η αιμονή, η εμπάθεια δεν μου αρέσει εμένα. Και εμένα. Και θα συμφωνήσω πολύ σε αυτό μαζί σου. Κατάλαβες τι λέω. Η εμπάθεια, η αιμονή. Που και κρύβει ίσως και κρύβει πολλά. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και στις κριτικές. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είμαι από τους παρουσιαστές που τις κριτικές mm-hmm. τις διαβάζω, τις λαμβάνω υπόψη μου. Παρατηρώ μερικούς συναδέλφους οι οποίοι λένε με ποιο δικαίωμα θα με κρίνει ο τάδε. Ναι. Διαφωνώ με αυτό. Τι θα πει με ποιο δικαίωμα θα σε κρίνει ο τάδε. Θα σε κρίνει με το δικαίωμα που έχει, ότι έχει το βήμα του, έχει την εφημερίδα του, έχει την μπένα του ή την στήλη του ή την, το τηλεοπτικό του βήμα. Και θα σε κρίνει από τη στιγμή που εκτίθεσαι δημόσια κάνοντας εκπομπή. Εσύ όμως εκτιμάς και έτσι δίνεις ίδια βαρύτητα σε όλες τις κριτικές. Δηλαδή όποιος αν γράψει κάτι έχει την ίδια βαρύτητα για σένα ή κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν και είναι πιο σημαντική η άποψή τους σε σχέση με κάποιους άλλους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4-5 άνθρωποι οι οποίοι γράφουν τηλεκριτική mm-hmm. στα έντυπα, τους οποίους τους διαβάζω και τους λαμβάνω υπόψη μου από τη στιγμή που ξέρω ότι κανείς τους δεν έχει κάποια εμπάθεια απέναντί μου ή ναι. κάποια αιμονή ή να με μισεί ιδιαίτερα για κάποιο λόγο, δηλαδή να της έχω πάρει τον άντρα, να έχω κάνει κάτι κακό στην οικογένειά της κτλ. Από εκεί και πέρα, λαμβάνω πάρα πολύ σοβαρά και τη γνώμη του κόσμου που μου γράφει κάποια πράγματα στο Twitter, στο Facebook, ίσως και περισσότερο μπορώ να σου πω, γιατί ο κόσμος έχει αλάνθαστο κριτήριο mm-hmm. πολλές φορές, αλάνθαστο. Τα παίρνω πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά. Πρόσφατα τελείωσα τον Dancing with the Stars, θα σου πω ένα παράδειγμα. Και παρατηρούσα κάποιους από τους παίκτες που λέγανε δεν μας αγγίζουν αυτά. Τι θα μου πει εμένα ο τάδε. Και αυτό. Και λέω, μα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή εκτίθεστε δημόσια σε ένα κοινό. Το κοινό λοιπόν αυτό, ανάμεσα στο κοινό αυτό είναι και κάποιοι κριτικοί, οι οποίοι θα πούν τη γνώμη τους. Αν θέλετε να μην ακούτε τη γνώμη ή μη διαβάζετε ή μη σχολιάζετε, αλλά δεν μπορείς να τους απαξίσεις τους ανθρώπους αυτούς. Ναι. Είναι δουλειά τους. Είναι δουλειά τους. Όπως και εμένα είναι δουλειά μου να κάνω τηλεόραση, όπως και εσένα είναι δουλειά σου να χορεύεις ή να παίζεις θέατρο. Έτσι. Πάντως, εσένα δεν σου έχουν βρεθεί άσχημα, δεν έχουν γραφτεί κάτι αρνητικό για σένα. Έχουν γραφτεί δηλαδή πάρα πολλές φορές πράγματα του τύπου ότι η εκπομπή που παρουσιάζεις είναι μια σάχλα. Είναι μια σαχλαμάρα και μεσή. Όχι όμως για σένα, δεν έχει γραφτεί κάτι κάτω για σένα. Δεν έχει πει κάποιος ότι σε κακή παρουσία, είσαι κακή δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος δεν είμαι. Ρε, παιδί, το εντάξει, τονίζω αυτό, έτσι. Δημοσιογράφος δεν έχω υπάρξει ποτέ. Έχω προσπαθήσει να κάνω δημοσιογραφία στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου. Και θυμάμαι ότι ο τότε αρχισυντάκτης μου, Θεός χωρέστον, ο Κώστας ο Βούλγαρης, είχε πει στον πατέρα μου, δεν είναι χαμένος κόπος. Αν το είχε πει έτσι. Ναι, δεν το έχει, λέει, δεν είναι. Ναι. Και του λέει ο πατέρας μου απελπισμένος γιατί mm-hmm. είχε απελπιστεί, γιατί ήθελε πάρα πολύ να γίνω δημοσιογράφος ο Φρέντι. Πάρα πολύ, αλλά να γίνω κανονική δημοσιογράφος. Μάλιστα και ανταποκρίτρια, θυμάμαι, είχες κάνει σοβαρά θέματα. Ναι, για χάρη του είχα κάνει ένα ρεπορτάζ στην εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα. Το κατάφερα, κουτσαστραβά, ναι. Και του λέει ο Βουλγαρής, δεν. Την έβαλε, λέει, στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ της εφημερίδας τότε του Κοσκοτά, που ήμουν και ένα νιάνιαρο, και τη βλέπεις, λέει, την κοπέλα, ότι μόνο με τα καλλιτεχνικά θέλει να ασχολείται. Της είπαμε είναι, να πάει να καλύψει ένα θέμα με τις ιερόδουλες στην Αθηνά και τάχασε, πελάγωσε, δεν ήξερε, δεν το είχα, κατάλαβες. Και του είχα πει κιόλας και το, θυμάμαι, του είχα πει του Βούλγαρη το Παρμιώδες τότε, μου λέει σήμερα θα κάτσεις εσύ η νυχτερινή βάρδια, δηλαδή νυχτερινή βάρδια, ναι, ο Γιώργος ξέρει, όλη τη νύχτα, εφημερία, στην εφημερίδα. Και κύριος έχει αστυνομικό ρεπορτάζ τη νύχτα. Και του λέω εγώ, γιατί να κάτσω, του λέω, αφού κάνω καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, γιατί να κάτσω όλη νύχτα, να γίνει τι. Και γυναίκουλος και μου λέει, θα κάτσεις και θα το κάνεις. Άμα σκοτώσω καρβέλα στη Βύση, με στη νύχτα, πώς θα προκαλύψει εμένα αυτό. Είχε μείνει αυτό. Ατάκα. Άμα σκοτώσω καρβέλα στη Δύση, αυτό είναι καλλιτεχνικό. Ποιος θα μου το καλύψει εμένα. Μέσα στη νύχτα, άκου τώρα, ατάκα. Εσύ περνάς καλά στο μέσα στην καλή χαρά. Πόσα χρόνια, 5 χρόνια είναι. Συγγνώμη λίγο, επειδή είχε πει κάτι πριν. Σε αυτούς που έχουν γράψει αυτό, ότι η εκπομπή που παρουσιάζει η Ναταλία είναι μια σαχλαμάρα. Πώς σε επηρεάζει, σε επηρεάζει τόσο πολύ να πεις θα αλλάξω τη ροή, αύριο θα κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι, καταρχήν δεν. Δεν μπορώ να αλλάξω τη ροή, γιατί η ροή είναι συγκεκριμένη και την επιμελούνται η παραγωγός και ο αρχισυντάκτης. Έτσι. Αν πάω εγώ να πω θα αλλάξω τη ροή, μπορεί να μου πούνε η ροή θα μείνει ως έχει, θα αλλάξουμε παρουσιάστρια. Πού να της αρέσει η ροή. Μάλιστα. Κάθε ρε, συγγνώμη τώρα, επειδή
κάτσε τώρα να πούμε μερικά πράγματα, επειδή. Να πούμε ότι έχω πάρει και θέση. Εδώ, εγώ ναι, και... εδώ ανοίγει και θέμα. Με τρελαίνει εμένα τώρα αυτό το πράγμα. Εδώ ρε παιδί μου, έχουμε τώρα δύο είδη εκπομπών. Η μία εκπομπή που είναι παρουσιοκεντρική, δηλαδή ας πούμε, στείλουμε μια εκπομπή, λέμε θα πάρουμε τη Γερμανού να μας κάνει το πρωινό της από το κύριο. Προσωποκεντρική, ναι. Παρουσιαστή το κεντρική. Προσωποκεντρική. Ναι. ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Το λέω δηλαδή ότι ο παρουσιαστής είναι αυτός που καθορίζει και τα υπόλοιπα. Παίρνουμε τη Γερμανού. Αποφασίζει λοιπόν το κανάλι ότι θα πάρουμε τη Γερμανού να μου κάνει το πρωινό της από το κύριο. Και από εκεί και πέρα. Τι θες πάνε, Ελληνταταλία μου. Το Μπάμπι, τον Κώστα, τον Γιώργο κτλ. Ναι, το Λιάγκα τη Κορδά κτλ. Ποιο θα αρχίσει να τάξει την Ναταλία μου, αυτό. Ποιο, το δεν ένα είναι αυτό. Έτσι το μεστικό. Το άλλο είναι ότι στείλουμε και θα έχει η Ναταλία Γερμανού που θα είναι κεντρική παρουσιάστρια. Αυτό το πάνελ, αυτό το. Τι από τα δύο μοντέλα υπάρχει σε αυτό. Το δεύτερο. Δεν είναι. Δεν είναι το δεύτερο είναι. Δεν, το μες στην καλή χαρά δεν στήθηκε με βασίλισσα την Ναταλία Γερμανού, η οποία θα επιλέξει. Όχι, όχι, όχι. Τα έχετε καταλάβει λάθος. Το Μες στην Καλή Χαρά από το 2008 που ξεκίνησε δεν στήθηκε με βασίλισσα την Ναταλία Γερμανού, η οποία θα επιλέξει το πάνελ της, τον αρχισυντάκτη της, τον σκηνοθέτη της. Δεν έχεις λόγο σε αυτό όμως εσύ. Και... όχι. Κανένα λόγο. Δηλαδή ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Κανένα λόγο. Και εδώ στο Μέγκα, να σου πω πώς γίνεται σε εμάς. Να μου πείτε. Σαφώς το κανάλι αποφασίζει. Σαφώς. Όμως η ΦΕΗ και εγώ προτείνουμε. Ή άμα κάποιος δεν μας πάει, δεν θα τον κατηγορήσω. Θα το πούμε, ρε παιδί μου, αυτός θεωρούμε ότι δεν έχει μία με εμάς. Ναι, αλλά πάει το κανάλι. Παντού, παιδιά, τα κανάλια αλλά... αποφασίζουν. Δεν αποφασίζουν. Ναι. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που αποφασίζει ο παρουσιαστής. Μία ξέρω μόνο εγώ. Η ιδέα της εκπομπής αυτής από το 8 που ξεκίνησε ήταν ότι είναι μια παρείστικη εκπομπή. Ναι. Εντάξει, είναι...